Οπλιστείτε με υπομονή και πάρτε βαθιές ανάσες. Αλλό και καλησπέρα. Πριν 1,5-2 μήνες ανέβασα το βίντεο με τους παιδόφιλους, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται online. Πώς, τι και γιατί, επί της παρούσης, δεν μπορώ να σας πω. Όταν ανέβασα αυτό το βίντεο, έλαβα ένα τεράστιο κύμα αγάπης και στήριξης, χωρίς καμία υπερβολή, από όλους εσάς και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Αλλά μαζί με αυτό το κύμα αγάπης και στήριξης, έλαβα και ένα τσουνάμι από ιστορίες γυναικών που είχαν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση από το οικογενειακό τους περιβάλλον, από γιατρούς, από καθηγητές. Και είχα πει στο Instagram πως θα κάνω ένα βίντεο για να τις αναφέρω όλες αυτές τις ιστορίες. Και έτσι πριν κάτι μέρες σας ζήτησα να μου στείλουν ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης. Αυτά τα βίντεο τα κάνω για να μας μαυρίσω την ψυχή και να μας χαλάσω τη διάθεση. Απλά αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν. Και όσο τα αγνοούμε δεν εξαλείφονται, αλλά ίσα ίσα γιγαντώνονται. Οπότε ρίχνοντας φως σε τέτοια προβλήματα, είναι πολύ πιθανό άνθρωποι να γλιτώσουν από τέτοιες εμπειρίες και να αποτραπούν τα άτομα τα οποία δημιουργούν αυτές τις δυσάρεστες εμπειρίες από το να τις δημιουργήσουν. Σήμερα θα δούμε κάποιες ιστορίες, οι οποίες είναι μερικές από αυτές που μου στείλατε, γιατί μου στείλατε πάρα πολλές. Και αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αν σε μένα έχετε στείλει τόσες ιστορίες, φανταστείτε πόσα τέτοια γεγονότα συμβαίνουν καθημερινά και δεν τα γνωρίζουμε. Και επίσης, ο κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις ιστορίες είναι ότι όλες οι γυναίκες δεν μπορούν να αποβάλουν από το μυαλό τους αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία, όσα χρόνια και να περάσουν. Και πολλές ιστορίες τα θύματα δεν τις έχουν πει ποτέ σε κανένα, ούτε σε γονείς, ούτε σε φίλους. Οπότε πάμε να διαβάσουμε τις ιστορίες, οι οποίες προφανώς και είναι ανώνυμες, δεν έχει νόημα το ποιος μας τις έχει στείλει, αλλά η ουσία του πράγματος. Καλημέρα, είμαι 22 χρονών. Πήγα σε γυναικολόγο με Περγαμηνές και 38 όνομα στην πιάτσα, γιατί ήταν ο καλύτερος. Πέραν από το ότι με φούσκωσε στο ψέμα για την κατάσταση της υγείας μου, με αποτέλεσμα να με ξαπλώσει στο χειρουργικό τραπέζι χωρίς λόγο, έκανε το απίθανο. Τη στιγμή που είμαι στην καρέκλα, στη γνωστή καρέκλα, στη γνωστή στάση, έρχεται δίπλα μου και μου λέει πως είναι πολύ σοβαρό αυτό που μου συμβαίνει. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Μου χαϊδεύει τα μαλλιά και με φυλάει. Ναι, κανονικά. Στο στόμα. Με γλώσσα. Πάγωσα. Μου ήταν αδύνατο να αντιδράσω. Και δεν είχα την οικονομική δυνατότητα ούτε να καταγγείλω τον γιατρό, αλλά ούτε και να τον αλλάξω. Γιατί θα χρειαζόταν να πληρώσω ξανά από την αρχή όλες τις εξετάσεις που είχα κάνει μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον ήμουν υγιής. Μια ανάλογη ιστορία μου έστειλε και μια άλλη κοπέλα που είχε πάει στον καρδιολόγο για εξετάσεις. Της είπε να βγάλει το σουτιέν, εκείνη δεν γνώριζε τη διαδικασία εξέταση, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε. Πήγαινε να τη φιλήσει, εκείνη ξαφνιάστηκε και πήγε να τη δράσει και της είπε πως αν το πει σε κανέναν, θα πει σε όλους ότι την έπεσε εκείνη και ζήτησε λεφτά. Προφανώς και δεν τσουβαλιάζουμε όλους τους γιατρούς, αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα από επιστήμονες και από ανθρώπους που εμπιστευόμαστε την υγεία μας και το σώμα μας, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δεύτερη ιστορία, και ετοιμαστείτε να βιώσετε σοκ και να σφίξει το στομάχι σας. Εμένα δική μου ιστορία συνέβη όταν ήμουν μόλις 18 χρονών. Ήταν Οκτώβριο του 2018 και είχε γενέθλια η κολλητή μου. Έτσι μας έβγαλε έξω για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά της. Εγώ, με μόλις 2 ποτά, είχα βρεθεί λιπόθυμη. Έκανα συνέχεια με τους και δεν μπορούσα να σταματήσω. Καθόμουν έξω από το μαγαζί μέχρι να ηρεμήσω. Το πώς έγινε έτσι με 2 ποτά, ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι, ένας από τους φίλους μου προθυμοποιήθηκε να κάτσει έξω και να με προσέχει. Έτσι βρήκε την τέλεια ευκαιρία. Με έσυρε μέχρι την πίσω πλευρά του μαγαζιού, με ακούμπησε σε έναν τοίχο και άρχισε να με χουφτώνει. Στην αρχή στο στήθος, μετά έβαλε το χέρι του και πιο κάτω. Εγώ του έλεγα συνέχεια να σταματήσει. Το κακό ήταν ότι εγώ δεν μπορούσα να αντιδράσω. Δεν είχα δύναμη. Δεν είχα δύναμη ούτε για να το σπρώξω. Μετά έβγαλε έξω το πράγμα του και μου το έβαλε στο στόμα μου. Εγώ συνέχισα να του λέω να σταματήσει, αλλά αυτό συνέχισε να κάνει αυτό που ήθελε. Σταμάτησε να τα κάνει όλα αυτά όταν τελείωσε. Γενικά θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα από εκείνη τη μέρα. Ίσως αυτό να είναι πολύ καλό. Στη μαμά μου το είπα μετά από αρκετούς μήνες. Όχι γιατί φοβόμουν, απλά δεν ήξερα πώς να της το πω. Επίσης να σημειωθεί ότι με το παιδί ήμασταν φίλοι. Πηγαίναμε μαζί σχολείο, φροντιστήριο κλπ. Το σοκαριστικό είναι ότι στις περισσότερες ιστορίες οι θύτες είναι άτομα τα οποία δεν πήγαινε το μυαλό μας ότι θα μας δημιουργήσουν αυτό το κακό και άτομα τα οποία τους έχουμε δείξει εμπιστοσύνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένας φίλος της. Και έτσι όπως γράφει την ιστορία, πολύ πιθανόν να της είχε ρίξει και κάτι στο ποτό για να μην μπορούσε να αντιδράσει καθόλου η κοπέλα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κοπέλα βιάστηκε. Μπορεί να μην βιάστηκε εξ ολοκλήρου, αλλά βιάστηκε. Στη συνέχεια θα δούμε και μια πιο σκληρή ιστορία βιασμού. Ας περάσουμε όμως τώρα στην τρίτη ιστορία. Ήμουν στο σπίτι της ξαδέρφης μου με τα παιδιά της. Ο άντρας της ήταν για ποτό. Γύρισε και βγήκαμε στο μπαλκόνι, εγώ αυτός και η γυναίκα του για τσιγάρο. Σε κάποια φάση αυτός την έστειλε να κάνει μπάνιο για να την γαμίσει. Έτσι ακριβώς το είπε. Έτσι εμείς μείναμε έξω μόνοι μας. Άρχισε να μου λέει ότι τον καβλώνω και να τον αφήσω να πιάσει το στήθος μου. Με πλησίασε και πήγε να με φιλήσει και προφανώς εγώ δεν τον άφησα. Κάθε φορά που ερχόταν κοντά μου και εγώ αρνιόμουν να κάνω αυτό που έλεγε,
με μούτζωνε. Εγώ είχα παγώσει και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, γιατί οι γονείς μου με την οικογένεια αυτή γνωρίζονται πάρα μα πάρα πολύ στενά. Τέλος, μου είπε ότι αυτή την κίνησή του δεν πρέπει να την πάρω πολύ άσχημα, όπως θα την έπαιρναν κάτι παρθένες που θα πήγαιναν να τα πούν όλα στους γονείς τους. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον αδερφό μου και του είπα να με πάρει τηλέφωνο για να μου ζητήσει να πάω σπίτι για να είχα μια δικαιολογία να φύγω. Έτσι και έγινε. Όλα αυτά τα άτομα, όλοι οι θύτες, προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και τύψεις στα θύματα, έτσι ώστε να μην το πούν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Επόμενη ιστορία. Αγαπημένο μου Vibrator, ο πατέρας μου είχε ένα παιδικό φίλο. Τον ήξερα καλά. Βρισκόμασταν σε γιορτές, γενέθλια κτλ. Ακόμα και σε πρωτοχρονιά κάναμε μαζί με την οικογένειά του. Επίσης, να σημειωθεί ότι ήμουν κολλητή με το γιο του. Ένα καλοκαίρι λοιπόν, όπως παίζαμε στη θάλασσα, έβαλε το χέρι του στο στήθος μου και στην ευαίσθητη περιοχή και απλά με ακουμπούσε. Ο φίλος του πατέρα της. Εγώ σαν κορίτσι γυμνασίου. Εγώ σαν κορίτσι γυμνασίου τότε δεν υποψιάστηκα κάτι, απλά ένιωσα άβολα. Τον επόμενο χρόνο ήμασταν οι δυο μας στο αυτοκίνητο και θα πηγαίναμε να πάρουμε την αδερφή μου που ήταν στη διπλανή παραλία. Άρχισε να μου μιλάει για μια 17άρα που ήταν ιερωμένη του κτλ. Και μου έκανε ερωτήσεις αν έχω αγόρι. Ακόμα την πήρε τηλέφωνο μπροστά μου και συζητούσαν για το πότε θα βρεθούν. Τέλος με έβαλε να υποσχεθώ να μην πω κάτι στους γονείς μου και στη γυναίκα του. Εγώ φυσικά τους μίλησα για το περιστατικό και αφού τον έβρισαν, ξέκοψαν κάθε σχέση μαζί του. Ο φίλος, ο παιδικός φίλος του πατέρα της. Έκαναν μαζί γενέθλια, γιορτές κτλ. Ζούσαν ουσιαστικά μαζί, έκαναν όλα αυτά τα πράγματα. Άλλη μια περίπτωση όπου ανθρώπους που λες ναι, τυφλά τον εμπιστεύομαι, ήταν ο θήτης. Και ευτυχώς είναι από τις λίγες περιπτώσεις που το θύμα μίλησε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν αυτός ο άνθρωπος προέβη σε αυτές τις ενέργειες, αν δεν μιλούσε το θύμα, πολύ πιθανόν να προχωρούσε και σε άλλα πράγματα. Να μιλάμε, παιδιά, να μιλάμε. Όταν συμβαίνει κάτι, να μιλάμε. Σε όποιο άτομο έχουμε εμπιστοσύνη, είτε είναι συγγενής, είτε φίλος, οτιδήποτε. Να μιλάμε. Και τώρα θα περάσουμε στην πιο σκληρή ιστορία του σημερινού βίντεο. Ήμουν 15 χρονών. Ήμουν παρθένα και αθώα. Χρειάστηκε να μετακομίσω με τους δικούς μου σε άλλη πόλη που δεν γνώριζα. Και αυτό το βίωσα μετά από έναν χρόνο που ζούσα σε αυτή την πόλη. Μόλις είχα αρχίσει να ασχολούμαι με Instagram, Facebook και γενικά με το ίντερνετ. Δεν είχα ιδέα τι μπορεί να συμβεί και όλα αυτά που γίνονται γενικότερα στο διαδίκτυο. Μόλις είχα ξεκινήσει να μαθαίνω σιγά σιγά πώς λειτουργούν αυτές οι εφαρμογές, μου έστειλε ένα παιδί μήνυμα. Πολύ όμορφο και γνωστό σε αυτή την πόλη. Δεν είχα ιδέα όμως τι άνθρωπος είναι. Με φλέρταρε. Ήταν καλοκαίρι. Εγώ είχα ενθουσιαστεί και μου άρεσε πολύ. Μέχρι που άρχισε να μου λέει να στείλω φωτογραφία με μαγιό. Και μετά λίγο πιο αποκαλυπτική και πιο αποκαλυπτική. Μέχρι που άρχισε να με απειλεί ότι θα τις δείξει παντού. Είχα σοκαριστεί. Ήμουν τόσο αθώα και δεν είχα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έγινε. Πρώτο λάθος, δεν στέλνουμε γυμνές φωτογραφίες σε κανέναν. Και ειδικά αν είμαστε ανήλικοι και ειδικά σε άτομα τα οποία γνωρίζουμε στο διαδίκτυο και δεν ξέρουμε πίσω από το προφίλ αυτού που μιλάμε ποιος είναι. Και στο προηγούμενο βίντεο με τους παιδόφιλους καταλάβατε το τι μπορεί να συμβεί. Να σου πω την αλήθεια, ήμουν τόσο τρελαμένη μαζί του που δεν καταλάβαινα καν τι έκανα. Μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να με απειλεί. Ήμουν τρομαγμένη. Ήμουν ένα χρόνο σε αυτή την πόλη, η οποία είναι και μικρή. Έτσι είπαμε να βρεθούμε από κοντά για να τη σβήσει. Ήξερα ότι αν βρεθούμε, κάτι πολύ κακό θα γίνει. Βρισκόμαστε φυσικά σε μέρος που είχε κόσμο. Του είπα να τη σβήσει και να φύγω. Μου πιάνει το χέρι και μου λέει: πάμε σπίτι μου να τη σβήσω. Του είπα πως θα φωνάξω και μου λέει: κάντο και θα δεις τα αποτελέσματα. Φοβήθηκα πολύ. Είχα τρομοκρατηθεί. Με πήγε στο αποθηκάκι της ταράτσας. Ήταν πολύ μικρό. Είχε παντού σκόνη. Είχε ένα στρώμα το οποίο δεν ήταν φοβερά καθαρό. Με πέταξε πάνω σε αυτό και ήρθε πάνω μου. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκα, άνοιξα την πόρτα και φώναξα. Με είδε μια γειτόνισσα. Ακόμα θυμάμαι το βλέμμα της. Ήταν σοκαρισμένη. Όμως δεν έκανε τίποτα. Αχ. Με έβαλε μέσα, μου κρατούσε το στόμα και μου έβγαλε τα ρούχα. Του έλεγα πως δεν θέλω και μου φώναζε σκάσε. Έκλαιγα και αυτός με ρωτούσε αν μου αρέσει. Με χτυπούσε για να κάτσω καλά και με τρελή πίεση μου έβαζε το πέος του στο στόμα μου. Μέχρι που τελείωσε κάποια στιγμή το μαρτύριό μου. Έκατσα σε μια γωνία του στρώματος, κοιτούσα ένα συγκεκριμένο σημείο σαν χαμένη, είχα γίνει σαν μπάλα και έκλαιγα. Αυτός γελούσε. Μου λέει: ωραία ήταν. Εγώ είχα υποστεί τρελό σοκ. Αυτός τότε θα ήταν γύρω στα 21. Μου λέει: άντε να σβήσουμε τις φωτογραφίες τώρα. Τις σβήνουμε και μου λέει: αυτό που έγινε δεν το λες σε κανέναν. Κατάλαβες? Κουνάω το κεφάλι μου και φεύγω. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Με το ζόρι περπατούσα. Έτρεμα ολόκληρη. Πήγα σπίτι και για πολύ καιρό προσπαθούσα να το ξεχάσω. Ένιωθα σκουπίδι, λερωμένη, αηδία. Για πολύ καιρό ήμουν πολύ σιωπηλή. Έπειτα έμαθα ότι είχε κάνει απόπειρα βιασμού σε κοπέλα με μαχαίρι και πως είχε βιάσει και άλλα ανήλικα κορίτσια, κυρίως παρθένα, γιατί τρελαινόταν με τις παρθένες. Προσπάθησα να κάνω κάτι, γιατί δεν θέλω να συμβεί σε καμία κοπέλα ξανά κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Άλλη μια ιστορία βιασμού. Μια ιστορία βιασμού που μου στείλε εμένα μια κοπέλα. Και ξαναλέω, φανταστείτε πόσες άλλες
Ιστορίες έχουν συμβεί. Και η συγκεκριμένη κοπέλα μας είπε ότι έμαθε ότι είχε συμβεί και σε άλλα ανήλικα κορίτσια. Θα το έμαθαν οι αρχές. Θα έγινε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος πολύ πιθανό να ζει και να συνεχίζει να κάνει αυτά τα πράγματα. Κοπέλα δεν το είπε σε κανένα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα παιδιά που μας βλέπουν. Όταν κανονίζετε να βγείτε ένα ραντεβού με κάποιον που δεν ξέρετε ή ακόμα και με κάποιον τον οποίο ξέρετε, αλλά όχι τόσο καλά έτσι ώστε να του έχετε τυφλή εμπιστοσύνη, πρέπει να ενημερώσετε κάποιο άτομο οικείο σας, είτε είναι φίλο, είτε είναι συγγενή, είτε είναι οποιοδήποτε να ξέρει πού βρίσκεστε και πού συναντιέστε. Και επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει, μπορείτε να στείλετε σε κάποιον φίλο σας να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας μέσω του κινητού, έτσι σε περίπτωση που συμβεί κάτι να το γνωρίζει και να μπορεί να σε συνειδητοποιήσει. Γιατί πολλά είναι και τα σκηνικά με απαγωγές που συμβαίνουν. Αυτή η κοπέλα έστειλε πρώτον γυμνές φωτογραφίες. Προφανώς δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ένα κορίτσι ανήλικο ότι έκανε κάτι τέτοιο, αλλά βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος μεγαλύτερος, ο οποίος έχει πείρα σε τέτοια σκηνικά, πώς τη χειραγώγησε και της είπε να βρεθούν από κοντά να τη σβήσει, και όχι μόνο απλά δεν τη έσβησε, αλλά τη βίασε κιόλας. Διάβασα αυτή την ιστορία και νομίζω ότι και πολλοί από εσάς θα το καταλάβατε αυτό το πράγμα και θα το νιώσετε. Ότι ήταν λες και διαβάζαμε ένα σενάριο, λες και βλέπαμε μια ταινία. Και πολλές φορές όλα αυτά τα σκηνικά τα ακούμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, αλλά είναι λες και δεν θα συμβούν σε εμάς. Είναι σαν τις αρρώστιες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, αλλά η φύση του ανθρώπου αποτρέπει από τη σκέψη ότι θα συμβεί και σε εμένα. Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι άτρωτος. Πραγματικά σοκαριστική ιστορία και όλες. Και είναι ο λόγος, επαναλαμβάνω, που γίνονται αυτά τα βίντεο. Αν ρίχναμε φως αυτές τις υποθέσεις, θα είχαν μειωθεί τα άτομα τα οποία θα είχαν βιώσει τέτοιες εμπειρίες. Βλέπετε και ότι με την υπόθεση της Κορακάκης, της αθλήτριας, πόσοι άνθρωποι βγήκαν και μίλησαν από όλους τους χώρους και έχει να γίνει τώρα ένα τσουνάμι αποκαλύψεων και θα πάρει μπάλα πάρα πολλούς ανθρώπους που τόσο καιρό το βίωναν και δεν το είχαν πει ποτέ σε κανένα. Και το κουβαλούσαν τόσα χρόνια. Η απάντηση σε πολλούς που λένε «Έλα μωρέ, τώρα το θυμήθηκαν», δεν ξέρεις ο άλλος πώς το βίωνε. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρόνο για να αποκαλύψει κάποια πράγματα. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να τα πούνε στους ίδιους τους φίλους. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το σκεφτούν οι ίδιοι και να συνειδητοποιήσουν το τι τους έχει συμβεί. Και όσο λες αυτές τις ιστορίες, καλώς ή κακώς τις αναβιώνεις. Και είναι και ο λόγος που πολλές γυναίκες δεν πάνε να καταγγείλουν τους βιασμούς στην αστυνομία, πρώτον επειδή νιώθουν οι ίδιες ντροπή και δεύτερον ότι όταν τους καλούν να κάνουν μια καταγγελία, θέλουν τόσες λεπτομέρειες που το θύμα αναβιώνει εκείνη τη στιγμή και του δημιουργούνται πάλι από την αρχή όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Επόμενη ιστορία. Ήμουνα 16-17. Τότε νομίζω ήμουν Τετάρτη Δημοτικού. Θυμάμαι ήταν καλοκαίρι και είχαμε πάει εγώ και ο ξάδερφός μου στη γιαγιά μου για μερικές μέρες. Αυτός είναι αρκετά χρόνια μεγαλύτερός μου. Κοιμηθήκαμε μαζί σε ένα δωμάτιο στο σπίτι της γιαγιάς μου με 2 κρεβάτια. Όταν ξυπνάω το επόμενο πρωί, το νιώθω από πίσω μου. Είχε βγάλει έξω το πέος του και το είχε ακουμπήσει στην πλάτη μου. Όταν ξύπνησα και κατάλαβα τι έκανε, δεν αντέδρασα. Αλλά άρχισα να δακρύζω, προσπαθώντας να μην με καταλάβει. Παράλληλα, προσπαθούσα να κάνω πως σκεπάζομαι για να μην έχει πρόσβαση πάνω μου. Όταν έφυγε πια από το δωμάτιο, κλείδωσα την πόρτα και άρχισα να κλαίω. Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε κανέναν γι' αυτό, γιατί ντρέπομαι και φοβάμαι ότι θα με κρίνουν. Το θύμα, αυτό το άτομο το οποίο θα έπρεπε να έχει φωνή και να σηκώνει ανάστημα και να ντρέπεται ο θήτης, ντρέπεται. Πολλές φορές όταν πήγαινα σπίτι του για να κοιμηθώ, θυμάμαι ότι ξύπναγα τα βράδια και τον έβρισκα δίπλα από τα πόδια μου να με χαϊδεύει. Μετά από εκείνο το καλοκαίρι δεν έχω καταφέρει να είμαι κοντά του χωρίς να τον βλέπω και να θέλω να τον χτυπήσω. Γιατί ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι. Ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερός μου. Ο ξάδερφος στην ξαδέρφη. Το συνειδητοποιούμε όλες, πάρουμε λίγο χρόνο. Ο ξάδερφος στη μικρή του την ξαδέρφη. Μέχρι στιγμής έχουμε ιστορία με γιατρό, με φίλο, με οικογενειακό φίλο, με άγνωστο και με άτομο της οικογένειας. Πάμε να δούμε τώρα και ιστορίες με καθηγητές. Ήμουν στην τρίτη γυμνασίου όταν έκανα μαθήματα με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Κάποιες φορές είχα παρατηρήσει να μου μιλάει πολύ τρυφερά και να γίνεται πιο καλός μαζί μου. Εγώ για να αποφύγω όλο αυτό έβρισκα συνέχεια δικαιολογίες για να μην κάνω μαζί του μάθημα. Πέρασα μια εβδομάδα περίπου αφότου είχαμε ξεκινήσει μαθήματα και σε ένα είχε απλώσει το χέρι του στο πόδι μου και το άλλο στην πλάτη μου. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω και εγώ. Έκατσα. Μετά από 2 μήνες περίπου τα είπα στους γονείς μου και σταμάτησα να κάνω μαθήματα, αλλά ακόμα τρέχουμε με το συγκεκριμένο καθηγητή. Καθηγητή σχολείου στο μάθημα της πληροφορικής στο Λύκειο, άλλη ιστορία τώρα, ερχόταν και έτριβε τους ώμους μου ενώ κοιτάζει τι κάναμε στον υπολογιστή. Καμία φορά το χέρι του κατέβαινε και προς το στέρνο, μέχρι που τότε κάπως θα απομακρυνόμουν. Δεν ήξερα τότε τι σήμαινε αυτό. Δεν ήθελα να το παρεξηγήσω. Χρόνια μετά το συζήτησα με παλιούς μου συμμαθητές και από ό,τι φαίνεται το έκανε και σε πολλούς άλλους. Με κάποιους είχε προχωρήσει πιο πολύ σε αγγίγματα. Καθηγητές, τα άτομα τα οποία δεν πηγαίνει το μυαλό σου. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, δεν μπορείς να είσαι μέσα στην τάξη.
Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Οι ιστορίες με μέσα μαζικής μεταφοράς και catcalling στους δρόμους και κυρίως με παππούδες πλημμύρισαν το inbox μου. Πάρα πολλές ιστορίες με χουφτώματα σε λεωφορεία, με σφυρίγματα σε πλατείες, με γέρους να κάνουν άσημνες κινήσεις. Παλιόγερους, γιατί αυτή είναι η ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ηλικιωμένος παππούς, είναι παλιόγερος. Ήμουνα στο λεωφορείο, ξαφνικά νιώθω έναν άντρα να κολλάει πίσω μου, ηλικία γύρω στα 55. Λέω, η ιδέα μου θα είναι. Κάνω πιο μπροστά και ξανά τα ίδια. Προσπαθούσα συνεχώς να απομακρυνθώ, αλλά δεν τα κατάφερνα γιατί ήμασταν όλοι κολλημένοι. Άρχισε να τρίβεται πιο έντονα και τον άκουσα να βαριανασένει. Όταν κατέβηκα, λέω, δεν μπορεί να το έκανε. Αν είχε συμβεί τώρα, θα φώναζα και όλο αυτό δεν θα είχε γίνει. Δεν είχα το μυαλό μου τότε να το κάνω. Ελπίζω όμως και παρακινώ κάθε κορίτσι να μην αφήνει κάθε ανώμαλο να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της. Ξέχασα να σου πω πως όταν γύρισα και τον κοίταξα, αυτός χαμογέλασε. Και όταν κατέβηκε πριν από εμένα, με χούφτωσε και μου λέει, καλά πέρασα. Ένιωσα φούλα ίδια και για καιρό δεν το είχα πει σε κανέναν. Και θα κλείσω με κάτι που μου έγραψε μια κοπέλα που δεν είναι ακριβώς ιστορία, αλλά παράλληλα είναι. Σου έγραψα όλη την ιστορία, αλλά μετά σκέφτηκα ποιο το νόημα. Δεν θα ακουστώ, γιατί θα γίνει ανώνυμα. Θέλω να ακουστώ. Θέλω να το μάθει όλο το νησί πως είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Θα γίνει ακόμα πιο επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα νομικά εναντίον του, γιατί δεν έχω αποδείξεις πέρα από τη δική μου ομολογία. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλα κορίτσια που έχουν πέσει στα χέρια του. Αλλά πού να τις βρω. Εύχομαι μια μέρα να καταφέρω να τον τιμωρήσω δια νόμου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, καταλαβαίνουμε, συνειδητοποιούμε τι γίνεται, παιδιά, στον έξω κόσμο. Συνειδητοποιούμε και ξαναλέω ότι είναι κάποιες ιστορίες από όλες που έστειλαν σε μένα. Φανταστείτε τι γίνεται γενικά στον κόσμο. Τέλος, μια κοπέλα από τις προηγούμενες ιστορίες μου είπε και συμφωνώ πάρα πολύ με τα λεγόμενά της. Θα κλείσω λέγοντας ότι καλό είναι να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Και εγώ, αν είχα μιλήσει στους γονείς μου την επόμενη μέρα, αλλιώς είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Να μιλάμε σε άτομα που ξέρουμε ότι μπορούμε να μας βοηθήσουν. Σε κάποιο φίλο, γονείς, θείο, θεία, σε όποιον νιώθουμε πιο κοντά μας. Δεν φταίς εσύ επειδή ντύθηκες κάπως. Επειδή εκείνη τη μέρα ήθελες να φορέσεις shorts, mini, φόρεμα ήθελες να φαίνεται το ντεκολτέ σου. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζει να τιμωρηθούν. Ποτέ δεν είναι αργά να μιλήσεις. Αυτό το μήνυμα τα λέει όλα, συμφωνώ 100%. Προφανώς και δεν φταίς εσύ που έχεις βιώσει αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε εντωμεταξύ ότι συμβαίνει σε διάφορες συνθήκες, σε διάφορα πλαίσια, από άτομα τα οποία δεν πηγαίνει το μυαλό μας. Οπότε εγώ, κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Όταν συμβεί κάτι, πρώτον, μίλα. Αν σου συμβεί στο λεωφορείο, στην πλατεία από κάποιον, μίλα. Εκείνος θα έπρεπε να ντρέπεται. Όχι εσύ. Αν γυρίσεις και πεις, μπάρμπα, τι κάνεις εκεί πέρα με το πέος σου, τι κάνεις εδώ πέρα, εκείνος θα πρέπει να νιώσει την τροπή, όχι εσύ. Επίσης, αν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι μπροστά στα μάτια μας, να μιλήσουμε, να πάρουμε το μέρος του ανθρώπου που το βιώνει. Στην ιστορία πριν με τον βιασμό και την κοπέλα τη 15χρονη που πήγε να σβήσει φωτογραφίες και λέει, βγήκε από την ταράτσα και είδε τη γυναίκα τη γειτόνισσα να την κοιτάει. Προφανώς κατάλαβε και δεν μίλησε. Γιατί ρε παιδιά, δεν μιλάμε. Σήμερα μπορεί να είναι ο άγνωστος, ο τρίτος, ο ξέπαρκος, αύριο μπορεί να είναι ο φίλος μας, μεθαύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Μπορεί να μην έχεις καλές σχέσεις με τους γονείς σου, αλλά σίγουρα θα έχεις κάποιον συγγενή, σίγουρα θα έχεις κάποιον φίλο, κάποιον καθηγητή, κάποιον που μπορείς να το εμπιστευτείς και να σε βοηθήσει. Κατήγγειλε το, γνωστοποίησε το. Πλέον έχουμε τα social media, έχουμε τη δύναμη να το πούμε και να γίνει γνωστό οτιδήποτε μας συμβαίνει. Οι γονείς, προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά σας και ενημερώστε τους για το τι μπορεί να τους συμβεί. Επίσης, να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά με άτομα που βρίσκονται στο οικογενειακό σας περιβάλλον και στο κοινωνικό σας περιβάλλον. Κανείς δεν είναι αθώος. Προφανώς δεν τους βαλιάζουμε όλες τις περιπτώσεις, αλλά πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Πρόληψη. Δεν φταίνε τα θύματα. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Και όσο προσπερνάμε τέτοια προβλήματα, αυτά τα προβλήματα θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν λύνεται ένα πρόβλημα όταν δεν το κοιτάζουμε. Αν δεν το πούμε και δεν το γνωστοποιήσουμε στον οποιοδήποτε, θα συνεχίζει να μένει πρόβλημα και να γιγαντώνεται. Αν όλα αυτά τα κορίτσια είχαν μιλήσει τόσο καιρό, πάρα πολλά άλλα κορίτσια θα είχαν σωθεί. Αυτά ξέρω ότι σας χάλασε η διάθεση και ότι προβληματιστήκατε, αλλά ξαναλέω, δεν είναι σενάρια ταινίας. Συμβαίνουν έξω. Μπορεί να έχει συμβεί στο γείτονα σας, μπορεί να έχει συμβεί στην οικογένειά σας και ελπίζω να μην έχει συμβεί σε εσάς και να μην σας συμβεί στο μέλλον. Στόχος μου είναι να συνεχίσω να κάνω τέτοια βίντεο και να θίγω τέτοια ζητήματα, αλλά ζούμε σε μια χώρα όπου μπαίνει ο ληστής μέσα στο σπίτι, τον χτυπάς για να αμυνθείς και καταλήγεις να είσαι εσύ ο φταίχτης. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτά, καλή συνέχεια, να προσέχετε και να μιλάτε. Αυτά.